Διότι δεν τρώμε πρωινό. Δεν τρώμε πρωινό. Λοιπόν, άρα χωρίζουμε το φαγητό μας, ένα καλό πρωινό. Το μεσημέρι με τις μεγάλες θερμοκρασίες χρειάζεται ο οργανισμός. Γιαούρτι, πλήρες. Μάλιστα. Με πέτσα, παραδοσιακό. Ναι. Για να πάρουμε πρωτοταγή βιταμίνη Α-D. Μάλιστα. Μεγάλες, ωραίες σαλάτες, λοπές, με πολλούς καρπούς μέσα. Κάνα κοψίδι τίποτα. Αφήστε το κοψίδι μεσημεριάτικα. Το βράδυ πάμε. Λοιπόν, να φάτε ψωμί, φρούτα, να πιείτε νερό και να οριζοντιωθείτε έστω και μισή ώρα. Έστω και μισή ώρα. Μέσα σε ένα δωμάτιο που να είναι χαμηλωμένο το φως. Μάλιστα. Για να πέσει ο τόνος του νευρικού συστήματος. Το απόγευμα 5-5.30 που όλοι όσοι θα ξαπλώσουν 5-5.30 όταν ξυπνήσουν θέλουν ένα βάζο γλυκό για να συνέλθουν. Ναι. Αυτό είναι γενικό. Αυτό, ναι. Είναι η άλλη ώρα της υπογλυκαιμίας. Είναι η δεύτερη στάθμη της πτώσης της γλυκόζης. Και τι τρως τότε? Να κάνετε ένα τσάι Μάλιστα. με ωραία μυρωδάτα βότανα. Όχι καφέ. Μάλιστα. Μία-δύο κούπες, μπορείτε να φάτε λίγα μπισκότα. Και λίγο μελάκι και... Με το τσάι σας μπορείτε να φάτε φιγανιές με μέλι, μπορείτε Τέλεια. Να φάτε φρούτα, μπορείτε να φάτε επίσης γιαούρτι το απόγευμα. Και το βράδυ, 8-8.30, φάτε το κρέας σας, Πολύ φάτε ωραία. Ό,τι θέλετε, αλλά σωστά μαγειρεμένο. Σωστά μαγειρεμένο. Κατάλαβα. Δεν Πετρουλάκι είναι... θα δουλέψει όλο στον ατμό. Όχι, αφήστε... βούτυρα και τέτοια καθόλου. Αυτά στον ατμό και τα λοιπά ναι. είναι για να προωθήσουμε ορισμένα σκεύη. Καλά, έχουμε γίνει Ιαπωνέζοι πια. Δεν μπορώ και όλα στον ατμό να τα φάω. Ναι, κύριε σιγά Παπαϊλίου. Σιγά θα κατεργηθεί και ο ατμός και θα τα τρώμε Ακριβώς. ομά. Καλύτερα. Καταλάβετε. Ναι. Ο καθένας θα μαγειρέψει όπως ξέρει να Ακριβώς. μαγειρέψει. Απλώς εγώ, σαν υπεύθυνος του κλάδου, ναι. λέω σε όλους το εξής. Το μαγείρευμα μπορεί να καταστρέψει μια τροφή, Μάλιστα. αλλά και το μαγείρευμα να την αξιοποιήσει. Να την αξιοποιήσει. Μην χρησιμοποιείτε λιπαρά ναι. όταν μαγειρεύετε κρέας, ψάρι, Μάλιστα. κοτόπουλο. Δεν χρειάζεται. Έχει τους χυμούς του, το κρέας και το ψάρι. Κάθε 30 γραμμάρια σάρκας έχει 5 γραμμάρια δικό του βιολιπίδιο. Μάλιστα. Το πρόσθετο βούτυρο, είναι το περιττό. Είναι τελείως περιττό. Ακόμα και στο ψάρι. Μάλιστα. Κυρία Παπαϊλίου μου, θα ήθελα να μιλάμε μέχρι τις 12, αλλά δυστυχώς θα μας δίνουν δύσκολο για τους ακροατές. Θα μας δίνουν από πάνω, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όλοι ήθελαν σήμερα να τα πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Θα επανέλθουμε με άλλο θέμα. Να είσαστε καλά. Επίσης. Χίλια ευχαριστώ για όλα. Και το βράδυ κοψίδι, έτσι. Ωραία. Όχι. Άγρια και περήφανη ράτσα μου, αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Και ω αύριο σε 7 που θα σου ξανάρθω, γιατί έτσι με εγώ χτυπάω πάντα την ίδια ώρα, 7 ακριβώς. Εσύ μη μου χώνεσαι ολόκληρη μέσα στον ψυγείο καταψύκτη. Φες του φες με την τρελή γελάδα. Έτσι μαζεμένα. Πράγματα βόζω. Άντε τώρα μη δυσκλείς τηλεόραση. Αύριο πάλι.